πρόγραμμά μας θα έλεγα ότι είναι ένα συμβόλαιο που αφορά την αλλαγή της καθημερινής ζωής των πολιτών για να μπορεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να προγραμματίσει το μέλλον του, να προγραμματίσει τη ζωή του με ασφάλεια, να ξανανιώσει ότι έχει μια κυβέρνηση που εμπιστεύεται. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, δεν πάει άλλο με τη διαφθορά και τη διαπλοκή, δεν πάει άλλο με το κράτος των κολλητών, με τις γαλάζιες ακρίδες που εφόρμησαν στο δημόσιο πλούτο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πούμε ένα ως εδώ σε όλα αυτά. Το Συμβόλαιο Αλλαγής που σας παρουσιάζω σήμερα έχει 11 άρθρα. Πολλά από αυτά θα γίνουν αποδεσμεύσεις πράξη τις πρώτες 50 μέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης. Άρθρο 1. Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό από 1 Ιουλίου του 2023 στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και θεσμοθετούμε την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο ύψος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Ξεπαγώνουμε τις τριετίες ώστε να επιτευχθεί άμεση γενναία αύξηση του μέσου μισθού. Αυξάνουμε τους μισθούς στο δημόσιο τομέα από 1 Ιουλίου του 2023 κατά 10%. Επαναφέρουμε άμεσα τη 13η σύνταξη και αποδίδουμε σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους σε βάθος τετραετίας τα αναδρομικά που τους στέρισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χορηγούμε την αύξηση του 7,5% για το 2023 σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξαιρέτως της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. Θεσπίζουμε αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ, καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Άρθρο 2. Μειώνουμε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6% για τις παιδικές τροφές, το γάλα, το ψωμί. Πηγαίνουμε σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον κατώτατο συντελεστή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και καταργούμε την απόδοση ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό και το κτηνοτροφικό πετρέλαιο, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Προχωράμε σε έκτακτη φορολόγηση συσσωρευμένων υπερκερδών και ουρανοκατέβατων κερδών. Μειώνουμε τέλος το κόστος της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες από τα 27 ευρώ που είναι σήμερα στα 10 ευρώ. Άρθρο 3. Ρυθμίζουμε το ιδιωτικό χρέος σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία με διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. Αναστέλουμε άμεσα τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για ακίνητα έως 300.000 ευρώ. Νομοθετούμε δεσμευτικό πλαίσιο εξοδικαστικού μηχανισμού με υποχρεωτικότητα συμμετοχής του πιστωτή και δίνει 2 εναλλακτικές επιλογές ρύθμισης. Μία βραχυχρόνια, 5-10 έτη, με μεγάλη όμως διαγραφή της ονομαστικής αξίας του δανείου από 40-60%, μία μακροχρόνια έως 35 έτη, με καταβολή της αντικειμενικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, σε χαμηλές όμως δόσεις και με σταθερό επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπουμε κρατική επιδότηση έως και 50% της δόσης. Άρθρο 4. Αποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη και την κανονικότητα στην εργασία. Καταργούμε όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε τη διαπραγμάτευση για το μισθό στους συλλογικούς εταίρους, αποκαθιστούμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανασυστήνουμε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το ενισχύουμε για ουσιαστικούς ελέγχους τήρησης της νομιμότητας. Το 5. Άρθρο του Συμβολέου μας. Ανακτούμε το δημόσιο έλεγχο στην ενέργεια, το νερό, που είναι δημόσια αγαθά και δεν μπορούν να είναι εμπορεύσιμα. Άρθρο 6 του Συμβολέου μας. Οικοδομούμε ένα νέο ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας. Αυξάνουμε τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία στο 7% του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας. Αποκαθιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ με ακύρωση των νόμων της Νέας Δημοκρατίας για τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και την ιδιωτικοποίηση του συστήματος της υγείας. Προχωράμε άμεσα σε γενναία μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζόμενων του ΕΣΥ. Είναι ηθική μας υποχρέωση αυτή. Με εισαγωγικό μισθό 2.000 ευρώ στους γιατρούς, με ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, μονιμοποιούμε
όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πανδημίας. Και αυτή είναι η ηθική μας δέσμευση. Και προχωράμε σε βάθος τετραετίας σε 15.000 στοχευμένες προσλήψεις. Το 7ο άρθρο αφορά την επένδυσή μας στο μέλλον. Αυξάνουμε τη χρηματοδότηση σε βάθος τετραετίας για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Διπλασιάζουμε τη χρηματοδότηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε βάθος τετραετίας. Προκηρύσουμε διορισμούς εκπαιδευτικών με στόχο σε βάθος τετραετίας οι αναπληρωτές να αποτελούν το 5% του αριθμού των μόνιμων από 30% που είναι σήμερα. Καταργούμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια από τη φετινή χρονιά. Όσες οικογένειες αγωνιούν, όσα νέα παιδιά δίνουν τη μάχη των εξετάσεων τούτη την ώρα, να ξέρουν, εμείς θα έρθουμε να ρίξουμε τους φράχτες που έβαλε η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Μητσοτάκης στη ζωή σας. Και τέλος, καταργούμε την πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί εμείς θα διπλασιάσουμε τους καθηγητές στα πανεπιστήμια. Οι αστυνομικοί στις γειτονιές. Άρθρο 8. Στηρίζουμε αποφασιστικά τους νέους, τις γυναίκες, αλλάζουμε την πολιτική ένταξης και βάζουμε φρένο στη δημογραφική γύρανση του πληθυσμού. Αποδίδουμε σε 900.000 γυναίκες το επίδομα μητέρας, πρώην επίδομα παιδιού, το οποίο θα λαμβάνουν από τη γέννηση του παιδιού τους μέχρι τα 24 του χρόνια. Αυξάνουμε το επίδομα μητέρας για το δεύτερο παιδί. Εξισώνουμε την άδεια μητρότητας σε εργαζόμενες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Διασφαλίζουμε δωρεάν ένταξη όλων των παιδιών στους βρέφων νηπιακούς σταθμούς. Διπλασιάζουμε την επιδότηση ενοικίου σε νέες και νέους από 25 έως 44 ετών. Δημιουργούμε τράπεζα στέγης. Απαγορεύουμε το Airbnb σε νομικά πρόσωπα. Άρθρο 9. Ενισχύουμε αποφασιστικά τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της πολιτισμικής δημιουργίας. Καταργούμε το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 22 και εντάσσουμε τις καλλιτεχνικές ειδικότητες στη βαθμίδα τεχνολογικής εκπαίδευσης δια νόμου. Ενισχύουμε και αναπτύσσουμε την καλλιτεχνική εκπαίδευση για τις παραστατικές τέχνες. Άρθρο 10. Αυξάνουμε τη δαπάνη των επιδομάτων αναπηρίας κατά 20% ανεξαρτήτως ηλικιακών κριτηρίων. Μεταρρυθμίζουμε ριζικά το σύστημα διάγνωσης και πιστοποίησης. Εξασφαλίζουμε προσβασιμότητα σε όλα τα κτίρια δημόσιας χρήσης μέσα στα 3 επόμενα χρόνια. Άρθρο 11. Μεταρρυθμίζουμε το κράτος για περισσότερη αξιοκρατία, λογοδοσία και δικαιοσύνη. Ενισχύουμε τον ΑΣΕΠ. Το σύνολο των προσλήψεων θα γίνεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Θεσμοθετούμε διάβγεια για την παρακολούθηση των τεχνικών έργων και ψηφιακό μητρό για όλες τις δημόσιες υποδομές. Μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, οφείλουμε να πάμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Μεταρρυθμίζουμε τη λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία από εδώ και στο εξής θα καταπολεμά την Greek Mafia. Δεν θα συνεργάζεται με την Greek Mafia. Επαναφέρουμε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καταργούμε την τροπολογία που δεν επιτρέπει τη γνωστοποίηση παρακολούθησης από την ΑΕΠ μετά την ολοκλήρωσή της, να μην ξαναζήσουμε ποτέ αυτή την κατάχρηση εξουσίας, αυτή την κατάπτωση, την ηθική. Καταργούμε όλες τις ποινικές ασυλίες, διότι όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Καταργούμε τις δυσμενείς διατάξεις του νόμου για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Θεσμοθετούμε τον γάμο για όλα τα ζευγάρια. Το Συμβόλαιο Αλλαγής θέλουμε να είναι και είναι συμβόλαιο με την κοινωνία. Την κοινωνία καλούμε να το προσυπογράψει στις 21 του Μάη. Θα το προσυπογράψει και θα μετατρέψει με τη στήριξη και την ψήφο της το Συμβόλαιο Αλλαγής σε Συμβόλαιο Νίκης στις εκλογές της 21ης του Μάη.